Στο Καρπενήσι βρέθηκε το Σάββατο η κάμερα της TRT προκειμένου να μεταφέρει κατά αποκλειστικότητα στους Θεσσαλούς φιλάθλους εικόνα και ρεπορτάζ από το πρώτο φιλικό της σεζόν για την καινούργια φετινή ΑΕΛ, η οποία και επιβλήθηκε του Βελουχίου με σκορ 5-1, έχοντας επίσης δύο ακυρωθέντα γκολ και ένα χαμένο πέναλτι. Η διαφορά δυναμικότητα των αντιπάλων ήταν σαφής, ωστόσο ο τεχνικός των Βυσσινή Κώστας Παναγόπουλος και οι παίκτες του είδαν και πήραν αυτά που ήθελαν από το συγκεκριμένο τεστ μετά από μόλις μία εβδομάδα προετοιμασίας. Σίγουρα καλούμαστε να βγάλουμε και να δώσουμε πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο. Τα φιλικά είναι καθαρά για τους ίδιους ποδοσφαιριστές και για τους προπονητές να βλέπουν πράγματα που σιγά σιγά θα σε οδηγήσουν κάπου. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω ότι βγάλανε κάποια στοιχεία από αυτά που ήδη έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε. Και όπως εγώ πήγα στην αρχή μου, η δουλειά είναι αυτή που θα σε οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότερο να βγάλουμε κάποια στοιχεία μαζί της ο προπονητής μας και δουλέψαμε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Σε ένα βαθμό το καταφέραμε. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Σίγουρα θέλουμε πολλή δουλειά. Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν που θέλουμε να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να είμαστε περαστικοί από αυτή την κατηγορία. Στο αγωνιστικό μέρος, η ΑΕΛ φόρτσαρε στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων, φτάνοντας καταρχήν πριν το 30 λεπτό στο 3-0, με τέρματα που σημειώθηκαν το πρώτο με αυτό γκολ, έπειτα από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Πατινιώτη, το δεύτερο με σούτ του Πλιάγκα μέσα από την περιοχή, έπειτα από ποιήση και σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα, και το τρίτο και ομορφότερο με τα κουνάκι του Στεφανίδη, έπειτα από ταχύτατη κούρσα και ασίστ του Μπλέντι. Το 4-0 σημείωσε νωρίς την επανάληψη του Παπαϊωάννου με εξαίρετο σουτ εκτός περιοχής, ενώ το 5-0 γράφτηκε από το ψύχρεμο πλασέ του νεαρού Γαριφαλόπουλου, ο οποίος ολοκλήρωσε μια γρήγορη ομαδική προσπάθεια των συμπαικτών του. Λίγο αργότερα, ο Καρακούτσης που αγωνίστηκε κάτω από τα γκολπόστ του Βελουχίου απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο 15χρονος Τζουμάκης, ενώ από τα 11 μέτρα ήρθε και η μείωση του σκορ για τους φιλοξενούμενους. Πριν την αναχώρηση της ομάδας από το ξενοδοχείο, όπου διαμένει για το αθλητικό κέντρο Καρπενησίου, έγινε και μια αναμνηστική φωτογράφηση με όλο το ρόστερ, για το οποίο ο Κώστας Παναγόπουλος δεν είχε πρόβλημα να μας πει. Ο προπονητής είναι ικανοποιημένος, εύχομαι το ίδιο να είναι και οι παίκτες. Νομίζω ότι είμαστε σιγά σιγά ήδη δημιουργούμε αυτό που θέλουμε, μια οικογένεια μέσα και έξω από το αγωνιστικό χώρο. Επόμενο φιλικό οι Βυσσινοί ελπίζουν να δώσουν την Τετάρτη με τη Μυρίκη, ενώ σίγουρα πρόκειται να υποδεχτούν την Κυριακή, με την επιστροφή του στη Λάρισα, την αναγέννηση Καρδίτσας. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν οι τιμές των διαρκείας της ΑΕΛ για τη νέα σεζόν, που κυμαίνονται από 50 έως 250 ευρώ και αφορούν στο Αλκαζάρ, καθώς μένεται η κόντρα με τον Κώστα Πιλαδάκη σχετικά με τις απαιτήσεις του για τη χρήση του LFC Arena.